Αγλέντια. Έχουμε και αυτά και λίγο αισθανόμαστε ότι είμαστε, δεν είμαστε στην Ελλάδα της κρίσης βλέποντας αυτή την εικόνα. Τώρα το κορίτσι μου, η αλήθεια είναι ότι αισθάνεται λίγο περίεργα σήμερα. Και εγώ δεν θέλω να την κάνω να αισθάνεται περίεργα και άβολα. Αλλά επειδή όλο το Σαββατοκύριακο ακούσαμε, διαβάσαμε γενικά όλη αυτή την ιστορία, γιατί δεν πήγε η Τζέννη στο γάμο της Μαντούς. Γιατί δεν πήγε η Τζέννη στο γάμο της Μαντούς. Τι έγινε με αυτή τη φιλία που χορεύατε τσιφτετέλια. Δώσ' του και κοίτα και δώθε. Ναι. Κοίτα, εγώ θα σου πω ότι θα πήγαινα με όλη μου την καρδιά αν ήμουνα καλεσμένη, με όλη μου την καρδιά και όλη μου την αγάπη. Δεν ήμουνα, να ζήσουνε, δεν θα πούμε σε κανέναν ποιο θα καλέσει το γάμο του. Βέβαια. Το κορίτσι μου, το όμορφο και το καλό, μωρέ. Συγκινήθηκε το μωράκι. Να μην συγκινήσει. Προφανώς την αγαπάει πάρα πολύ, έτσι, τη φιλία, σε ώρα είναι αυτό. Και αυτά τα πράγματα καμιά φορά έρχονται, φεύγουν, ξέρεις, αλλάζουν, αλλάζουν οι άνθρωποι. Έτσι είναι η ζωή. Πολλές φορές. Από εκεί που περιμένουμε κάτι από έναν άνθρωπο, έρχονται διαφορετικά, αλλάζουμε εμείς, οριμάζουμε, μεγαλώνουμε, επιλέγουμε, διαλέγουμε, διορθώνουμε. Να είναι πολύ ευτυχισμένοι και πολύ αγαπημένοι. Θα τα πούμε κάποια στιγμή πιο αναλυτικά για αυτή την όμορφη σχέση. Να, ξεπιέσανε λίγο τώρα που σε ρωτάνε όλοι τι έγινε, ναι. Ναι, αλλά δεν έχει άλλο. Ξέρω ότι με αγαπάς πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Πάντως είναι λίγο παράδοξο να μην πας σε ένα γάμο και να γίνεσαι θέμα. Ναι. Πριν από το γάμο δηλαδή. Δεν είναι. Είναι άβολο πολύ. Πολύ αλήθεια είναι. Επειδή και το είδαμε να παίζει και σήμερα και σε εκπομπή και που καλά έκανε και τοποθετήθηκε. Βέβαια. Καλά έκανε και απάντησε. Μα γιατί μου στείλανε τόσα πολλά μηνύματα, με ρώτησε τόσο πολλοί κόσμο και δεν ήξερα τι να κάνω. Λέω απλά να απαντήσω την αλήθεια μου. Ναι. Και αυτή είναι η αλήθεια. Απλά επειδή πήρε λίγο μια μεγάλη διάσταση το θέμα και το είδαμε κτλ. Επειδή ο κόσμος μπορεί να σας είχε μάθει, να ήξερε ότι είστε αγαπημένες φίλες, από ενδιαφέρον και μόνο, μπορεί να ήθελε να μάθει γιατί δεν πήγες. Ναι, αυτό το βίντεο μόνο να μην βλέπουμε με τα τσιφτετέλια. Γιατί ρε Τζέννη, μου είσαι ένα δυνατή. Θυμόμαστε πώς ήσουν και τι έκανες και τώρα έχουμε άλλες απαιτήσεις από σένα. Θέλουμε ένα τσιφτετέλι για την Τζέννη. Δώσε ένα. Γιατί έτσι μας αρέσει. Που να μην το χορέψω εγώ όμως τώρα. Εσύ. Εσύ. Δεν είμαι ποιος. Εσύ με την Ελένη. Δύο άλλα κοριτσάκια τώρα θα βάλουμε. Μα καλιά, έλα να το χορέψουμε και μην με καλέσεις στο γάμο σου. Δεν σε καλέσω τώρα. Άντε σημαντό, χορευταρού μας βγήκε. Δηλαδή τσιφτετέλια εκεί. Μετά στο γάμο είδα ολόκληρη χορογραφία, φτιάξανε εκεί με το σύζυγο. Φοβερή, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Το ευχαριστηθήκαν. Όλα αυτά τα πράγματα. Ο άλλος ο γάμος, ρε παιδιά, τόσες πολλές φίλες έχει η Αθηναϊκή.